Είναι γνωστό ότι η κινητοποίηση του Νοεμβρίου, 17 Νοέμβρη, η κινητοποίηση των εφετείων δεν προκάλεσαν την εξάπλωση του ιού. Αυτό, αν θέλετε, το επιβεβαίωσαν και οι επιστήμονες οι οποίοι το είπαν. Η κυβέρνηση, 2 μέρες πριν το συλλαλητήριο το οποίο είχε εξεγερθεί, έφερε λοιπόν αυτή την πρόταση, αυτό το νομοσχέδιο, για απαγόρευση των συναθρήσεων πάνω των 100 ατόμων. Ποιος ήταν ο στόχος? Ο στόχος ήταν να αποτρέψει τη διαδήλωση, την απέτηση των φοιτητών να ανοίξουν οι σχολές, οι οποίες είναι κλειστές. Συμφωνείτε εσείς, κύριε Πιτερά, κύριε Κοταρίδη, ότι πρέπει να είναι κλειστές οι σχολές? Γιατί? Μακάρι να ήταν ανοιχτά τα πάντα, εννοείται, φυσικά. Ακούστε. Όλα, ακούστε. Και τα δικαστήρια να γιατί είναι κλειστές οι σχολές, κύριε Κοταρίδη, κύριε Πιτερά? Γιατί δεν μπορούν να ανοίξουν οι σχολές με ασφάλεια? Ενώ λοιπόν εδώ βλέπετε, η κυβέρνηση αρνείται να πάρει μέτρα στους χώρους δουλειάς. Γιατί τα περισσότερα κρούσματα είναι από εκεί, κύριε Κοταρίδη, κύριε Πιτερά. Αρνείται να πάρει μέτρα στις δομές. Οι περισσότεροι θάνατοι είναι από εκεί. Αρνείται να πάρει ουσιαστικά μέτρα ελέγχου. Βλέπετε εδώ, προχθές, σε μια βιοτεχνία από τα 30 άτομα, τα 20 είναι με κορονοϊό. Ποιος έλεγξε? Τι κάνει η κυβέρνηση πάνω σε αυτό το θέμα? Τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Εδώ βλέπετε ότι άνοιξε τώρα το εμπόριο και βλέπετε τι γίνεται στα τρένα, στα λεωφορεία, στα τρολέι, ο ένας πάνω στον άλλον. Ενώ φωνάζουμε τόσο καιρό για όλα αυτά, αυτά περνάνε έτσι και από εσάς και από τα μέσα ενημέρωσης. Και τι κάνετε? Βάζετε μπροστά αυτή την αναγκαία μαζική, λαϊκή και εργατική πάλη ενάντια στην αντιδραστική πολιτική της κυβέρνησης. Κάνει πάρα την κυβέρνηση, ρεπορτάζ, κύριε Κοταρίδη. Έχουμε κάνει δεκάδες ρεπορτάζ και εδώ στην εκπομπή εμείς και στη δημόσια τηλεόραση. Ωραία. Εντάξει, δεν αφορά, εσάς αυτό που λέω μόνο εσάς, λέω συνολικά. Αλλά λέμε και εμείς για τα λεωφορεία. Το λέγαμε καιρό και το συνεχίζουμε και το λέμε. Ναι, ακούστε να δείτε. Η κυβέρνηση θέλει να περάσει χωρίς κανένα εμπόδιο όλη αυτή την αντεργατική πολιτική. Με πρόσχημα την πανδημία, αξιοποιεί όλα αυτά τα μέτρα, το φόβο του κόσμου για την κατάσταση στο δημόσιο σύστημα υγείας, που είναι σε τραγική κατάσταση ακόμα. Εντάξει, έχουν πάρθει κάποια μέτρα. Ωστόσο είναι ανεπαρκή. Γιατί προσλήψεις δεν έχουν γίνει. Κάναμε μια πρόταση, μια τροπολογία για την μονιμοποίηση 4.000 επικουρικών που είναι τώρα τόσα χρόνια δουλεύουν στα νοσοκομεία και η κυβέρνηση αρνήθηκε να μονιμοποιήσει αυτούς τους ανθρώπους. Κάναμε πρόταση για τις ΜΕΘ. Και όμως εδώ το θεωρεί κόστος και το όφελος δεν είναι μικρότερο. Και έχουμε τώρα 5.500 θανάτους. Εν τω μεταξύ η κυβέρνηση εδώ αρνείται ουσιαστικά να δει ότι το δημόσιο σύστημα υγείας δεν μπορεί να μην λειτουργήσει έτσι ώστε να μπορεί να προσφέρει αυτές τις υπηρεσίες στους ανθρώπους, στον λαό μας. Τι κάνει? Ενισχύει τον ιδιωτικό τομέα. Οι συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα όχι μόνο δεν έχουν πάει στην άκρη, έχουν προχωρήσει αυτό το διάστημα. Για δέστε, μονάδες εντατικής θεραπείας. Κύριε Καθιώτη, αν μου επιτρέπετε... Από 800 ευρώ, 1.600 ευρώ, κύριε Πιταρά. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Για δέστε εδώ τα τεστ, τα οποία τα πληρώνει ακριβά ο εργαζόμενος. Απλά θα έχετε ακούσει, κύριε Κατσιώτη, με συγχωρείτε που σας διακόπτω. Ναι. Θα έχετε ακούσει, φαντάζομαι, το αντεπιχείρημα αυτού, ότι, για παράδειγμα, βγαίνετε και διαδηλώνει 4.000 κόσμου και έρχεστε εσείς τώρα και ζητάτε παραπάνω μεθ. Και εδώ υπάρχει κάτι το οξύμορο. Θα έχετε ακούσει αυτό το επιχείρημα, φαντάζομαι. Έτσι, θα σας το έχουν δει. Ναι. Βεβαίως το έχουμε ακούσει. Όμως έχουμε ακούσει το άλλο, όπως θα ακούτε κι εσείς. Ότι ενώ η κυβέρνηση λέει πάνω απ' όλα η υγεία του λαού, αυτό είναι υποκριτικό. Γιατί πάνω απ' όλα έχει βάλει τη λειτουργία της καπιταλιστικής οικονομίας. Γι' αυτό και προσαρμόζει τα μέτρα σύμφωνα με τις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων. Γι' αυτό και η εύκολη λύση για αυτούς είναι ο περιορισμός, οι απαγορεύσεις, είναι το κλείσιμο των σχολείων, είναι όλη αυτή, να το πω έτσι, η πολιτική που έχει ασκήσει μέχρι σήμερα. Εμείς λέμε ότι η κυβέρνηση, προκειμένου να υλοποιήσει αυτή την αντεργατική πολιτική, επίκειται το νομοσχέδιο για τα εργασιακά, όπου καταργεί το 8ωρο και φέρνει το 10ωρο, όπου καταργεί τις υπερορίες,
καταργεί τις συνδικαλιστικές ελευθερίες, τα δικαιώματα αυτά που έχει κατακτήσει ο λαός μέσα από πολύ σκληρούς αγώνες. Εσείς τι νομίζετε, ότι δεν θα αντιδράσει για την τάξη, δεν θα αντιδράσει ο λαός, ότι θα μείνει με τα χέρια σταυρωμένα, και ότι θα υπακούσει σε αυτή τη λογική της απαγόρευσης, τι θέλει το κίνημα στο γύψο? Αυτό δεν πρόκειται να γίνει. Και ιστορικά, τουλάχιστον μέχρι τώρα, έχει αποδειχθεί ότι ο λαός όσες απαγορεύσεις, όσα εμπόδια κι αν μπουν, θα βρει τον τρόπο να αντιδράσει. Ωραία. Να συγκρουστεί με την αντεργατική, ωραία, την αντιλαϊκή, την αντιεκπαιδευτική πολιτική, την αντιασφαλιστική πολιτική. Επίκειται νόμος για το ασφαλιστικό, όπου ουσιαστικά ιδιωτικοποιεί την ασφάλιση. Όλα αυτά θα τα αντιμετωπίσει ο λαός. Είναι βέβαιο, παραπάνω από βέβαιο. Και οι μαζικές, οι μαχητικές κινητοποιήσεις είναι μπροστά μας, με μέτρα που ξέρει να παίρνει το εργατικό λαϊκό κίνημα, και βεβαίως μπορεί και κάποια στιγμή, βέβαια, να εσείς δείχνετε εδώ ότι δεν πάθηκαν όλα αυτά τα μέτρα με 3 μέτρα απόσταση, αλλά για δέστε τι γίνεται στους χώρους δουλειάς, κάντε ένα ρεπορτάζ σε μεγάλες επιχειρήσεις, κάντε ένα ρεπορτάζ να δείτε τι γίνεται. Λοιπόν, κύριε Κακλαμάνη, εντάξει, δεν έχουν πολύ ώρα τώρα. Θέλετε να βάλετε το κίνημα στο γύψο? Εγώ ήθελα να πω ένα άλλο. Με συγχωρείτε, κύριε Κακλαμάνη. Είχαμε σήμερα την παραπομπή του Προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ με αυτές τις απαράδεκτες, τις αντεργατικές ρυθμίσεις της κυβέρνησης για το θέμα των συναθρήσεων. Εμείς καταγγέλουμε, λοιπόν, καταγγέλουμε και καλούμε την κυβέρνηση να πάρει πίσω τώρα αυτό το νόμο, και καλούμε εδώ τους εργαζόμενους να αντιδράσουν. Τους εργατικές οργανώσεις, τα σωματεία, τα συνδικάτα, τους άλλους φορείς, ενάντια σε αυτή την πολιτική των απαγορεύσεων, του αυταρχισμού και της καταστολής.